Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Εμείς ως ώρα για μπλε θα δώσουμε τον λόγο και θα μιλήσουμε μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτήν την εκπομπή με χαρά σε έναν ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που χθες έδωσε και την ψυχή του και νομίζω αναγνωρίστηκε από τον κόσμο. Μιλάω για τον Γιώργο του Σαραμαντά, ο οποίος είναι στη γραμμή μας και θέλω να του δώσω την καλησπέρα εδώ από την ώρα για μπλε. Γιώργο, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και από μένα, όλα μια χαρά. Είσαι καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κουρασμένος? Εντάξει, ένας αγώνας έχει κούραση μέσα στα 90 λεπτά, αλλά εντάξει. Χιλιόμετρα κατέγραψες, πόσα έκανες χθες? Προσπαθήσαμε όσο το δυνατό περισσότερα. Αλήθεια, πες μου, ήταν το πρώτο σου ντέρμπι, το πρώτο σου Ηρακλής ΠΑΟΚ, στην πρώτη σου παρουσία φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία. Κερδίζεις παραστάσεις, κερδίζεις εμπειρίες. Πώς το έζησες χθες όλο το μάτς, που ήταν και τρελό μάτς σε εξέλιξη, έτσι? Από 1-0 να λήγει στο τέλος 3-3. Ναι, εντάξει, σίγουρα ήταν ένα μάτς που είχε ένταση. Ο κόσμος έδειχνε το δικό του ρυθμό και από νωρίς που φτάσαμε στο γήπεδο και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαφορετικό μάτς από τα άλλα. Mm-hmm. Προετοιμαστήκαμε εμείς κατάλληλα μέσα σε όλη τη εβδομάδα για αυτό το μάτς. Προσπαθήσαμε χθες, προηγηθήκαμε 2 φορές στο σκορ, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς που θέλαμε. Προηγηθήκατε 2 φορές και με 1-0 και με 2-1 με αυτό το σκορ πάτε στο ημίχρονο. Εκεί στο ημίχρονο τι σκέφτεστε? Ότι είμαστε καλά, ότι το έχουμε, ότι μπορούμε, ότι πάμε να το πάρουμε, είμαστε 2-1 μπροστά? Εντάξει, σίγουρα πάντα αυτό πιστεύει ο καθένας, ότι θα ελέγξουμε το παιχνίδι. Πολύ πιθανόν αν θα έρθει κι άλλο ένα γκολ είναι καλοπροαίρετο, εννοείται. Αλλά και αυτό το σκορ κερδίζει και το 2-1. Και προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι όσο το δυνατό καλύτερα. Βέβαια ατυχήσαμε μετά, αλλά τελικά τη σώσαμε την παρτίδα. Ο προπονητής σου χθες στη συνέντευξη τύπου, Γιώργο, είπε ότι από το 60 και μετά και με την επίτευξη του 2-2 που ήταν ένα τυχερό γκολ γιατί κόντραρε η μπάλα στην πλάτη του Μπαρτολίνη, στρώθηκε στον Μπερμπάτοφ και έγινε ισοφάριση. Είπε αρκετές φορές ότι χάσατε την ηρεμία σας, την αυτοσυγκέντρωσή σας και ότι δώσατε στον αντίπαλο να πιστέψει ότι αυτός θα κερδίσει. Εκεί πού οφείλεται, πιστεύεις, αυτό που συνέβη από το 60 κυρίως και μετά? Κοιτάξτε, σίγουρα όταν τρως ένα γκολ ψυχρό, δηλαδή έτσι όπως μπήκε το δεύτερο γκολ, σε εισαγωγικά ψυχρό, σίγουρα εντάξει, σε παίρνει από κάτω. Φάγαμε 2 γκολ σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μας έπεσε η ψυχολογία και μέχρι να συνέρθουμε από το σοκ αργήσαμε λίγο. Όπως είπα όμως, τελικά σώσαμε την παρτίδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές που έκαναν χθες δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα είπαν ότι με το που πιάνει ο συμπαίκτης ο Περνής το πέναλτι, αρχίζουμε και πιστεύουμε. Γιατί δεν υπήρχε και πολύς χρόνος. Εσύ προσωπικά, τι ήταν αυτό που σκέφτηκες με το που βλέπεις τον Σλοβάκο να πιάνει το πέναλτι Μπερμπάτοφ? Παίζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα σίγουρα μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που απεκρούει ο Πέρνης, σίγουρα πιστεύεις, γιατί υπάρχουν ακόμα λεπτά που παίζουν. Οπότε σίγουρα πιστεύεις ότι μπορείς να το ισοφαρίσεις και αυτό κάναμε. Εφόσον το πιστέψαμε, τα καταφέραμε. Mm-hmm. Η ψυχολογία είναι προς τα πάνω ή μένει και μια πίκρα από την άποψη ότι έχουμε δώσει 4 παιχνίδια στην έδρα μας και ακόμα νίκη δεν έχουμε χαρίσει στον κόσμο και στους εαυτούς μας, έτσι? Εντάξει, η ψυχολογία είναι σίγουρα αρκετά καλή. Σιγά σιγά πιστεύω αρχίζουμε και συνερχόμαστε και εγκλιματιζόμαστε σε αυτή την κατηγορία η οποία είναι απαιτητική. Και πιστεύω όσο δουλεύουμε και συνεχίζουμε να διορθώνουμε τα λάθη μας, θα έρθει αυτό που θέλουμε, η νίκη δηλαδή. Mm-hmm. Επόμενο παιχνίδι, η ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Πέρυσι είχατε κάνει ένα εξαιρετικό μάτς, βέβαια σε διαφορετική κατηγορία, και εκείνο το 1-0, αν θυμάστε, ήταν πλασματικό που έχασε ο Ηρακλής. Διαφορετικές ομάδες, κυρίως η ΑΕΚ, γιατί εσείς δεν έχετε αλλάξει τόσα πολλά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας. Τι περιμένεις, πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου? Εμείς ως μοναδικό στόχο έχουμε να πάμε να κερδίσουμε εκεί, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να έρθουμε σε μία νίκη που τη χρειαζόμαστε σε αυτό το χρονικό σημείο. Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, όπως είπα και εγώ, θα διαχειριστούμε έξυπνο το παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται χωρίς λάθη, για να φτάσουμε στους 3 βαθμούς. Γιώργο, έχετε να πανηγυρίσετε νίκη από την πρεμιέρα της Καλονής στη Μυτιλίνη. Είναι κάτι που σας αγχώνει? 4 συνεχόμενες ισοπαλίες, έχετε 7 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Αν τα βάλουμε κάτω, μπορεί να σημαίνει ότι έχετε 7 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι που φέρνατε ισόπαλο. Είναι κάτι που σας αγχώνει αυτό, η συγκομιδή μέχρι στιγμής, η βαθμολογική, από τη στιγμή που πέρασε ένα κατά τα φαινόμενα βατό πρόγραμμα και τώρα έχετε ένα πολύ πιο δύσκολο στα χαρτιά πάντα αυτά, έτσι, γιατί μπορεί η συγκομιδή να είναι τελείως διαφορετική από εσάς, εξαρτάται. Ναι, σωστά. Όπως είπε στη σύνταξη, σε ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα, η συγκομιδή, όπως είπες, ήταν μικρή και εσύ. Εντάξει, αυτό δεν μας αγχώνει σίγουρα, γιατί από ό,τι ξέρω την ομάδα, δεν ξεχωρίζουμε τους δύσκολους από τους εύκολους αγώνες. Όλους τους αγώνες τους αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα. Mm-hmm. Και αυτό θα κάνουμε. Αυτό που έχουμε σε κάθε αγώνα είναι 3 βαθμοί. Ελπίζω σε αυτούς τους φαινομενικά πιο δύσκολους αγώνες να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Χθες παρατηρήσαμε κάτι άλλο το οποίο σπανίζει στο πρωτάθλημα της Super League. Είδαμε μια εντεκάδα η οποία έχει 8 Έλληνες μέσα. Και οι περισσότεροι, όπως και εσείς, είστε νεαρά παιδιά. Αυτό είναι κάτι που σας αρέσει, γνωρίζεστε μεταξύ σας πάρα πολύ καλά και από πέρυσι και δείχνει κάτι, έτσι, το τι μπορεί να κάνει ένας νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σίγουρα. Είναι πολύ καλό αυτό να προωθούνται Έλληνες ποδοσφαιριστές νεαροί σε ηλικία που έχουν κάποιο ταλέντο. Γιατί, αν μη τι άλλο, εντάξει, οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι δεν υστερούν σε ταλέντο από τους παίκτες του εξωτερικού. Mm-hmm. Απλά, εντάξει, οι συνθήκες είναι διαφορετικές που δουλεύουν, είναι πιο ανεπτυγμένο το ποδόσφαιρο έξω. Και ουσιαστικά και λίγο η ξενομανία στην Ελλάδα είναι αυτή που έχει οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα είναι ένα πολύ χαρούμενο γεγονός το να είναι 8 Έλληνες μέσα σε μια εντεκάδα, και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψεις μια προσωπική ερώτηση, είσαι από πέρσι στην ομάδα, την γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, πανηγυρίσατε την άνοδο. Φέτος υπήρχε και υπάρχει ανταγωνισμός στη δική σου θέση με τον ερχομό του Καρλίτος. Στην αρχή χρησιμοποιούσε προπονητής και το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λέμε, Γιώργο, άρπαξες την ευκαιρία που σου έδωσε από τα μαλλιά και δεν την αφήνεις να φύγει. Ο ανταγωνισμός αυτός σε βελτιώνει, σε κάνει καλύτερο και οι εμφανίσεις σου σαν τη χθεσινή σου δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια? Εντάξει, σίγουρα ο υγιής ανταγωνισμός μέσα σε μια ομάδα σου κάνει πολύ καλό, γιατί προσπαθείς και δουλεύεις ακόμα περισσότερο να καταφέρεις αυτό που θέλεις, αλλά όπως είπα πρέπει να είναι σε εισαγωγικά υγιής για να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να καταφέρνεις πράγματα που πιστεύεις και στηρίζεις. Δηλαδή θα πρέπει δηλαδή να στηρίζεις τις επιλογές σου. Εγώ αποφάσισα και αποφάσισαν κάποιοι, ας πούμε, να μείνω στην ομάδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτό που έχω να κάνω είναι να δουλέψω και να αποδείξω ότι αξίζω. Χθες το έκανες πάντως και έχω και 2 μηνύματα από τον φίλο ακροατή τον Βαγγέλη που λέει «Γεια σου Σαραμαντάρα» και τον φίλο τον Ιωακήμ που λέει «Συγχαρητήρια στον Γιώργο, ήταν ο κορυφαίος της ομάδος». Γερός να είσαι. Να είναι καλά, να είναι καλά όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και να συνεχίσουμε έτσι και να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα που λες για παιδιά, πέρυσι αρκετοί ποδοσφαιριστές είχατε πει ότι είμαστε ένα απέραντο τρελοκομείο. Το είχε ξεκινήσει ο Τσιλιανίδης και μετά το άκουγα και από άλλους. Αυτό που είδες χθες, ειδικά στο πέταλο και γενικά με τον κόσμο, είστε μαζί ένα απέραντο τρελοκομείο, έτσι? Παίκτες και κόσμος. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας. Πώς την έζησες την ατμόσφαιρα σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι χθες? Σίγουρα, εντάξει, ο κόσμος είναι αυτός που έχει τον καθοριστικό ρόλο, δίνει τον παλμό του, μας δίνει την ένταση που χρειαζόμαστε και μας παρασύρει μαζί του. Αυτό είναι το στοιχείο του κόσμου και τους ευχαριστούμε για τη στήριξή τους. Σε ευχαριστούμε και εμείς που μίλησε εδώ στην ώρα για μπλε. Καλή ξεκούραση, Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.